θέσεις μάχης φαίνεται πως παίρνουν οι υγειονομικοί και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κρήτης, με φόντο και το σχέδιο συγχώνευσης των νοσοκομείων του Λασιθίου. Τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία δεν εξυπηρετούν τον νομό Λασιθίου. Στην Ιερά Πέτρα κάνουμε αγώνα εδώ και πολλά χρόνια για ένα ανεξάρτητο και αυτοδιοίκητο νοσοκομείο. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που βγήκε και δεν το έκρυβε. Δυστυχώς είχε στην ατζέντα της τη συγχώνευση του δημόσιου συστήματος υγείας, την ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων. Πιστεύω να μην ξαναγίνει το ίδιο λάθος που είχε γίνει πριν μερικά χρόνια και γενικά αποδείχτηκε ότι στην ουσία δεν μπορεί ένα νοσοκομείο κατά περιοχές να καλύψει τις ανάγκες μιας τουριστικής περιοχής. Καμιά σοβαρή μελέτη δεν έχει γίνει. Εμείς συνενωθήκαμε πριν 10 χρόνια τα 4 νοσοκομεία σε ένα νομικό πρόσωπο και έχουν περάσει 10 χρόνια και μια αξιολόγηση τι αποκόμισε ο πολίτης και τι αποκόμισε το κράτος από αυτή τη συνένωση δεν έχει γίνει. Και τώρα που μιλάνε πάλι για συγχωνεύσεις και συνενώσεις, ορατούς και μετρήσιμους στόχους για το τι θα κερδίσει και ποιος θα κερδίσει, δεν λένε. Δεν μπορεί να λέμε κλείνουμε νοσοκομείο για το χ κόστος χωρίς να βλέπουμε το έργο που προσφέρουν και χωρίς να βλέπουμε την αναγκαιότητα αυτού. Όπως τονίζουν, την ώρα που η μετάλλαξη Δέλτα φέρνει το τέταρτο κύμα της πανδημίας στη χώρα, τα σχέδια υποβάθμισης, όπως σημειώνουν συγκεκριμένων μονάδων υγείας, αφήνουν έκθετο τον πληθυσμό. Είναι απαράδεκτο εν μέσω πανδημίας η κυβέρνηση να σκέφτεται να κλείσει νοσοκομεία με το πρόσχημα της χιλιομετρικής απόστασης. Η κυβέρνηση αυτή και οι προηγούμενες ας ενισχύσουν πρώτα τα νοσοκομεία που υπάρχουν στην Ελλάδα με μόνιμο προσωπικό, ας ενισχύσουν τα κέντρα υγείας, ας ενισχύσουν τα εμβολιαστικά κέντρα με μόνιμο προσωπικό και να σταματήσουν τα σχέδιά τους. Θέση για το ζήτημα πήρε και ο Αλέξης Τσίπρας από την Ιερά Πέτρα, όπου βρέθηκε κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στην Ανατολική Κρήτη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έστειλε μήνυμα στη κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε κλείσιμο νοσοκομείων. Δεν έχει κανένα νόημα, κατά την άποψή μου, να μπαίνουμε στη λογική του κλεισίματος ή της συγχώνευσης νοσοκομείων. Πρέπει να μπούμε στη λογική της στήριξης των υπαρχουσών δομών και ενδεχομένως και στη δημιουργία νέων δομών εκεί που υπάρχει ανάγκη.